Η εκδήλωση οργανώθηκε από τους Γερμανούς Χριστιανοδημοκράτες στο Βερολίνο εν ώψη των ευρωεκλογών με επίσημο προσκεκλημένο τον πρόεδρο της Γαλλίας και αποτέλεσε μια ακόμη πρώτη τάξη ως αφορμή για τον Νικολά Σαρκοζή και την Άγγελα Μέρκελ να επαναβεβαιώσουν τη στενή φιλία των χωρών τους στον πολυτιμότερο θησαυρό της Ευρώπης, όπως είπε ο Σαρκοζή, αλλά και να επισημάνουν για άλλη μια φορά την έντονη αντίρρησή τους στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Ja, wir wollen natürlich ein gemeinsames Europa. Ja, wir wollen auch gute Nachbarschaft. Aber wir können nicht jeden in Europa aufnehmen als Vollmitglied. Und deshalb heißt unsere gemeinsame Position privilegierte Partnerschaft für die Türkei, aber keine volle Mitgliedschaft der Türkei. Angela Merkel dit, l'Europe doit avoir des frontières. Elle a raison. Parce qu'une Europe sans frontières sera une Europe sans volonté, sans identité, sans valeur. Et si l'Europe ne défend pas ses valeurs, qui le fera à la place de l'Europe? Η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της συνταξιακής προοπτικής της Τουρκίας, αρκεί να ανταποκριθεί πλήρως και αποτελεσματικά στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, επανέλαβε ο Κώστας Καραμαλής από τη Στοκχόλμη. Well, you know our position, which is very clear and is summarized in a one sentence: full compliance, full accession.